Λόγος 20 Ιωάννου της Κλίμακος περί δηλίας, δια την άνανδρον δηλίαν. Όποιος εργάζεται την αρετή σε κοινόβιο ή σε συνοδεία, δεν είναι συνηθισμένο να πολεμείται από την δηλία. Εκείνος όμως που ευρίσκεται σε ησυχαστικότερους τόπους, ας αγωνίζεται μήπως και τον κρύψει το γέννημα της καινοδοξίας και η θυγατέρα της απιστίας, δηλαδή η δηλία. 2. Η δηλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρασε στην καινοδοξία. Η δηλία είναι απομάκρυση της πίστεως με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. 3. Ο φόβος είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, ο φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπτων συμφορών. Ο φόβος είναι μια στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Η υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δηλίας, έχοντας πεποίθηση στον εαυτό της και όχι στον Θεό, φοβείται τους κρότους των κτισμάτων και τις σκιές. 4. Όσοι πενθούν και όσοι καταπονιούνται, χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνους, δεν αποκτούν δηλία. Πολλές φορές όσοι υποκύπτουν στη δηλία χάνουν το μυαλό τους, και είναι φυσικό αυτό, διότι είναι δίκαιος εκείνος που εγκαταλείπει τους υπερηφάνους, ώστε και οι υπόλοιποι να μάθουμε να μην υψηλοφρονούμε. 5. Όλοι όσοι φοβούνται είναι καινόδοξοι. Αλλά όμως όλοι όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει ότι είναι ταπεινόφρονες, αφού και οι ληστές και την βορύχοι δεν υποκύπτουν εύκολα στην δηλία. 6. Σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβείσαι, μη διστάζεις να πηγαίνεις όταν ακόμη δεν έχει ξημερώσει. Εάν δείξεις κάποια χαλαρότητα στο σημείο αυτό, τότε θα γυράσει μαζί σου το νηπιακό και αξιογέλαστο τούτο πάθος. Ενώ βαδίζεις προς τα εκεί, οπλίζουμε την προσευχή. Μόλις φτάσεις σε εκείνους τους τόπους, ανύψωσε τα χέρια σου με το όνομα του Ιησού. Μάστιζε τους εχθρούς, διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερο όπλο. Αφού απειλαγείς από την ασθένεια αυτή, ας ανυμνήσεις τον λυτρωτή σου, διότι εάν τον ευγνωμονείς θα σε σκεπάζει παντοτινά. 7. Ποτέ δεν μπορείς δια μιας να γεμίσεις την κοιλία. Παρόμοια βέβαια δεν μπορείς δια μιας να νικήσεις την δηλία. Όταν έχουμε πολύ πένθος θα υποχωρήσει πιο γρήγορα. Όταν όμως αυτό μας λείπει θα παραμείνουμε συνεχώς δειλοί. Έφρυξαν με τρίχες και σάρκες, είπε ο Ελιφάζ, Ιώβ Δέλτα 15. Περιγράφονται στην πανουργία τούτου του δαίμονος. 8. Άλλοτε δηλίασε πρώτα η ψυχή και άλλοτε το σώμα, και εν συνεχεία μετεβίβασε το ένα στο άλλο το πάθος. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα χωρίς όμως να εισδύσει ο άκυρος φόβος στην ψυχή, ευρισκόμεθα πληστήριον στη θεραπεία. Όταν δε όλα τα δυσάρεστα και απροσδόκητα τα δεχόμεθα πρόθυμα με συντετριμένη καρδία, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από την δηλία. 9. Δεν είναι ισχύει τους δαίμονας εναντίον μας το σκότος και η ηρεμία των τόπων, αλλά η ακαρπία της ψυχής μας. Μερικές φορές όμως πρόκειται για οικονομική πέδευση εκ μέρους του Θεού. 10. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο τον ειδικό του δεσπότη, και εκείνος που δεν φοβείται ακόμη αυτόν φοβείται πολλές φορές τη σκιά του. 11. Όταν πλησιάσει αοράτος ένα πονηρό πνεύμα φοβείται το σώμα. Όταν όμως πλησιάσει κάποιος άγγελος, αγάλεται η ψυχή των ταπεινών. Γι' αυτό μόλις από την ενέργεια αυτή αντιληφθούμε την παρουσία του, ας τρέξουμε γρήγορα στην προσευχή, διότι ήλθε να προσευχηθεί μαζί μας ο αγαθός μας φύλαξης. Όποιος ενήκησε τη δηλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στο Θεό και την ζωή και την ψυχή του.